το οποίο ξέρουν πολύ καλά, τέλος πάντων, ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται και ευχόμαστε κι εμείς την πλευρά μας καλή τύχη σε αυτή την υπόθεση. Και τρίτο και τελευταίο, σαν μικρό μας φίλαθρο μας έστειλε τις ευχές του, στο Λευτεράκο, που είναι ο πιο νεαρός φίλος της ομάδας και γεννήθηκε χθες. Και όπως είπα, όπως ξεκίνησα, ότι ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι σε μια ποιοτική ομάδα και έμπειρη ομάδα. Πολλούς από αυτούς τους παίκτες, εγώ είχα την τύχη να τους έχω και συμπαίκτες και γνωρίζω πολύ καλά τι μπορούν να κάνουν. Πιστεύω ότι δουλέψαμε πάρα πολύ. Καταφέραμε για μεγάλο χρονικό διάστημα να έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων και την κατοχή. Βγάλαμε ευκαιρίες, κάναμε δύο γκολ. Στο τέλος απειληθήκαμε, καθίσαμε λίγο, αλλά δεχτήκαμε ένα γκολ. Τέλος καλό, όλα καλά. Συνεχίζουμε. Είναι σημαντική τρεις νίκες για την ψυχολογία της ομάδας. Γιατί όταν υπάρχει ένας καινούριος προπονητής που θέλει να πετύχει καινούργια πράγματα, να φέρει καινούργια πράγματα, με τις νίκες βοηθάει ακόμα περισσότερο. Εύχομαι καλή συνέχεια στην ομάδα του Ειγνιακού. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Πιστεύω ότι θα καταφέρει να είναι μέσα στα play-offs στο τέλος. Και σε εμάς καλή συνέχεια και συνεχίζουμε την προσπάθεια. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Είναι και ψυχολογία. Η προσπάθεια γινόταν και γίνεται. Κάποια στιγμή ανταμείβεται. Εμείς το γνωρίζουμε καλά. Εμείς οι ποδοσφαιριστές δεν είμαστε ούτε του ύψους ούτε του βάθους. Δεν απογοητευόμαστε ούτε πετάμε στα σύννεφα. Και σίγουρα υπάρχει μερίδιο και από τον κύριο προπονητή, που θέλει να περάσει καινούργια πράγματα. Και σίγουρα και εμείς νομίζω ότι έχουμε σταματήσει πια να κάνουμε λάθη, προσωπικά λάθη, τα οποία τα πληρώναμε στις προηγούμενες αγωνιστικές. Και έχουμε ανεβάσει και εμείς την ποιότητά μας και την απόδοσή μας. Εγώ δεν θέλω ερώτηση. Θέλω για τον Γιώργο τον Καραΐσκο, η κόρη του, μου είπε χτες, τον είπε μπαμπά ξύπνα. Ο Ηρακλής ανεβαίνει άρθρα εθνική. Και του έχουν αλλάξει το όνομα. Τι δω, ανατρίχε, εντάξει. Το όνομά του είναι Λάζαρος. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, ότι ευχόμαστε να μπορεί να μάθει αυτές τις νίκες, να του δώσουμε χαρά και δύναμη. Και σας λέω πάλι, επειδή είχα την τύχη να μιλήσω συγκεκριμένα στον αγώνα με την Ξάνθη που πήγαμε εκεί μέσα, είχα στο ξενοδοχείο μια συνάντηση και το μόνο που ζητούσε, παιδιά, λίγο πάθος, θέλω να δω λίγο πάθος. Εύχομαι να το βλέπει και να του δώσει δύναμη, του ζητάμε να κάνει κουράγιο και εμείς στην πλευρά μας. Ευχαριστούμε.